Λίγε φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι ρωσικέ αεροδιαστημικέ δυνάμει έχουν χρησιμοποιήσει τη βόμβα Fab 3000 στο πεδίο τη μάχη. Όλε όμω οι χρήσει τη ήταν καταστροφικέ για την ουκρανική πλευρά. Πρόσφατα έλαβε χώρα άλλη μια παράταξη του πυρομαχικού, αυτή τη φορά στη ρωσική περιφέρεια του Κούσκ. Η βόμβα βάρου τριών τόνων προκάλεσε τρομερή ζημιά στον ουκρανικό στόχο, όπω μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σα, βλέποντα το σχετικό βίντεο. Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα, το οστικό κύμα που προκλήθηκε ω αποτέλεσμα τη πυροδότηση τη βόμβα κατέστρεψε ένα υπόγειο διοικητήριο του Ουκρανικού στρατού στο Κούρσκ. Από την έκρηξη τη ΦΑΠ 3000 διαλύθηκαν επίση αρκετά τεθωρακισμένα οχήματα και μια ουκρανική αποθήκη πυρομαχικών, η οποία τροφοδοτούσε με σφαίρε και βλήματα διάφορε μονάδε του Κιέβου στη συγκεκριμένη κατεύθυνση του πολέμου. Ω αποτέλεσμα του βομβαρδισμού, λέγεται πω καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιά όλοι οι Ουκρανικοί στόχοι που βρίσκονταν σε ακτίνα ενό χιλιόμετρου από το σημείο πυροδότηση τη βόμβα. Δεν γνωρίζουμε πόσε έμψυχε απώλειε σημείωσε το Ουκρανικό στρατόπεδο, όμω στρατιωτικοί ειδικοί τονίζουν πω η ΦΑΠ 3000 είναι ένα φωνικότατο πυρομαχικό που μπορεί να σκοτώσει στρατιώτε ακόμη όσο και αυτοί βρίσκονται εντό καλά οχυρωμένων υποδομών. Όπω έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν, η Fab 3000 είναι ένα από τα καταστροφικότερα όπλα που έχει χρησιμοποιήσει ο ρωσικό στρατό στον ενεξελίξη Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του φόρουμ, Βαλντάι, ο ρωσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε πω του τελευταίου τρει μήνε οι συνολικέ έμψυχε απώλειε του Ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Κούρσκ έχουν ξεπεράσει του 30.000 στρατιώτε. Αυτό το νούμερο είναι μεγαλύτερο από τις συνολικές απώλειες στρατιωτών που σημείωσε ο Ουκρανικός στρατός κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 2023. Ο Πουτιν τόνισε πως το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ένταση και την σφοδρότητα των εχθροπραξιών στο Κούρσκ, όπως και την ισχύ της ρωσικής αντίστασης που αντιμετωπίζουν τα ουκρανικά στρατεύματα. Επιπρόσθετα, ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε πως οι ουκρανικές αρχές δρούν υπό εξωτερική πίεση. Δέχονται συνεχώς διαταγές από τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τον Πούτιν, το Κίεβο έλαβε εντολή να κρατήσει πάση θυσία τη θέση του στο Κούσκ, μέχρι να πραγματοποιηθούν οι Αμερικανικέ Προεδρικέ Εκλογέ. Δεδομένου αυτού, ο επικεφαλής της Μόσχας είναι πεπισμένος πως οι δράσεις της Ουκρανίας ελέγχονται από εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.